Όσοι το χάλκαιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται. Όσοι το χάλκαιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται. Ζυγόν δουλεία σας έχω σύ. Περιορετήν και τόμην η ελευθερία. Την και τόλμη η ελευθερία. Αυτή και ο μύθος κρυπτινούν αληθείας επτέρως εν των Ικαρών και αν έπεσεν ο πτεροθείς και πνίγει θάλασσον. Στην κατοχή, ο Νίκος Κιτσίκης εντάχθηκε στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης. Πιάστηκε και φυλακίστηκε δύο φορές, αρχικά από τους Ιταλούς και μετά από τους Γερμανούς. Ξεχωριστές στιγμές της δράσης του στην κατοχή ήταν ο Πριτανικός του λόγος στην υποδοχή των νέων σπουδαστών το 1943, που ήταν ένα φλοκερό αντιστασιακό κάλεσμα, αλλά και η ενεργός συμμετοχή του στις ΟΜΣΑ, τις Ομάδες Μελέτης Σχεδιοποιημένης Ανοικοδόμησης. Το καθήκον των ομάδων στις οποίες συμμετείχαν επιστήμονες ήταν η μελέτη των προβλημάτων της ανοικοδόμησης της χώρας σε δημοκρατική βάση. Οι ομάδες δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία του ΕΑΜ και του ΚΚΕ και ψυχή της οργάνωσής τους ήταν η Ηλέκτρα Αποστόλου, ο Γιάννης Ζεύγος και ο Σπύρος Κοτσάκης. Η Ηλέκτρα Αποστόλου δολοφονήθηκε από τους ελληνόφωνους συνεργάτες των φασιστών κατακτητών στις 26 Ιουλίου του 1944. Ο Γιάννης Ζεύγος δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Μάρτη του 1947. Ο Σπύρος Κοτσάκης, Νέστορας, καπετάνιος του πρώτου σώματος στρατού του Ελλάς της Αθήνας, έφυγε το 1994, έχοντας περάσει πάνω από 20 χρόνια σε φυλακές και σανατόρια και όντας ένας από τους τελευταίους που καταδικάστηκαν δύο φορές εις θάνατον το 1957 από στρατοδικείο. Επανερχόμενοι στον Νίκο Κιτσίκη, να πούμε ότι το 1946 απολύθηκε από καθηγητής και πρίτανης του Πολυτεχνείου λόγω των πολιτικών του φρονημάτων. Είχε ενταχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Και όπως ο ίδιος είπε, «Δάσκαλοί μου, διαφωτιστές μου, ήσαν τα υπέροχα παιδιά του Πολυτεχνείου που βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, σκοτώθηκαν, αλλά δεν λύγησαν». Σαν αρχαγγελίκι οι δυο κι απ' των κοριτσιών τα χείλη καθαρίζαν τον καμπό. Τέτοια λεβέντια δεν ξαχάναν πια με τα όνειρά τους υψώναν καστρά. Σε εγώ δέκα χωριά τέτοια λεβέντια δεν ξαχάναν πια με τα όνειρά. Όταν άνοιξε η πατρίδα οι σημαίες της πλαθιά και οι δυο για την ελπίδα σκοτωθήκαν στα βουνά. Μα κάθε βράδια όρθι στη πλάγια με το θάνατο τους υψώνουν καστρά. Πιο αριστερά στα FM στα ραδιοφωνά σας με μία ακόμα ραδιοφωνική επιφυλίδα του 902 αριστερά στα FM αφιερωμένη στον λαμπρό κομμουνιστή επιστήμονα Νίκο Κιτσίκη, μία επιφυλίδα που εντάσσεται στα πλαίσια της βαρισίματης ιστορικής επετείου των 90 χρόνων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Όπως έγραψε ο ίδιος ο Νίκος Κιτσίκης στο γιο του το 1951, όταν μπήκαν οι Γερμανοί, επειδή ήμουν πρίτανης του Πολυτεχνείου, πολύ γνωστός και σπουδαίος μηχανικός, έτρεξαν σε εμένα ζητώντας τα τεχνικά μου φώτα και την τεχνική μου συνεργασία και προσφέροντας πολύ μεγάλη αμοιβή σε χρυσές λίρες.
Μόνο για τη μελέτη καραβιού από μπετόν αρμέ μου έδιναν 400 χρυσές λίρες, δηλαδή μία μικρή περιουσία, και μάλιστα σε εποχή που ζούσαμε με 2 λίρες το μήνα. Περιττό να σου πω πως τους έδιωξα πολύ άσχημα. Ότι οι πιο δελεαστικές προσφορές με άφησαν ασυγκίνητο. Κορμιά που λυγίζουν όπως οι καλαμιές. Ακόμα χάνεται αγκαζοζένος να φτάσουν στις μακρινές συνοικίες. Οι μπότες γυαλίζουν μέσα στο σκοτάδι. Ο φόβος φυλάει σκοπό στις γωνιές των σπιτιών. Ο κατακτητής και ο χειμώνας υπογράφουν χαρτί, γίνανε σύμμαχοι. Ο φόβος, η πείνα, το κρύο και ο θάνατος κάνουν παρέλαση σε όλους τους δρόμους. Ο φόβος, η πείνα, το κρύο, ο θάνατος, το βήμα της Χίνας. Η Αθήνα πεθαίνει, η Ελλάδα πεθαίνει. Δεν υπάρχουν άλλα ξύλα για φέρετρα. Κι άξαφνα, είμαστε κάποτε Έλληνες. Τι είμαστε τώρα? Είναι η πρώτη φωνή. Την ακούνε οι Έλληνες και σηκώνονται όρθιοι. Πεινασμένοι, ρακένδυτοι, σηκώνονται όρθιοι οι Έλληνες. Τα μάτια τους λάμπουν. Ποιος είναι? Τι θέλει αυτή η φωνή? Σοπάστε να ακούσουμε. Εδώ φιλική εταιρεία. Εδώ Σαλαμίνα. Ιερός λόχος εδώ. Εδώ Μεσολόγγι. Και να που σε λίγο τα παιδιά τραγουδάνε τις νύχτες. Παίζουν αρμόνικες, γράφουν στους στίχους. Και να που σε λίγο γρηγορούνε οι φύλακες. Γρηγορούν, πηγαίνω έρχονται από καρδιά σε καρδιά και από πόρτα σε πόρτα οι Έλληνες φύλακες. Ελευθερία ή θάνατος. Σε ένα σπίτι τρεις άνθρωποι κουβεντιάζουν. Αλλού τέσσερις, πέντε, έξι άνθρωποι σε ένα σπίτι κάτι λένε ψιθυριστά. Μυστικά μηνύματα ακούγονται μέσα σε όλα τα σπίτια. Ακούνε οι τύρανοι τους χτύπους των αργαλιών που υφαίνουν τα σαβανά τους. Ράους! 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 Και η φωνή μέρα νύχτα. Εδώ Μεσολόγγι. Πόρτες σπάζουν εδώ, πόρτες σπάζουν εκεί. Αφρίζουν οι τύρανοι. Τα καμιόνια διασταυρώνονται μέσα στη νύχτα. Αποχαιρετάει τη μάνα του το παιδί, τα παιδιά ο πατέρας τους. Γιομίζουν οι φυλακές. Η δραστηριοποίηση του Νίκου Κιτσίκη στα πλαίσια της ΕΠΑΝ και του περιοδικού Αντέως συνιστούν σταθμό στην επιστημονική και αγωνιστική προσφορά του. Το έργο του Νίκου Κιτσίκη συνδυάζει τα αυστηρότατα επιστημονικά κριτήρια με την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ενώ επιπλέον η αρθρογραφία του στον Αντέο είναι εκλαϊκευμένη και συνιστά εξαιρετικό μάθημα για την εργατική τάξη, και από την άποψη του πώς ανεβαίνει η συνείδησή της, και από την εξίσου σπουδαία και αναγκαία άποψη του πώς μπορεί να προσελκύσει στο πρόγραμμά της και εκείνα τα τμήματα της εργατικής τάξης, άλλων λαϊκών στρωμάτων αλλά και διανοουμένων επιστημόνων που θέλουν την ανοικοδόμηση της πατρίδας και την αναγέννηση του λαού. Τα σχέδια ανοικοδόμησης που ανέπτυξαν οι επιστήμονες της ΕΠΑΝ είναι σφιχτά δεμένα σε μια διαλεκτική σχέση με το γενικό πολιτικό πρόγραμμα του ΚΚΕ, με το ένα να τροφοδοτεί το άλλο. Το πολιτικό πρόγραμμα εντάσσει το σύνολο των σχεδίων στη γενική κατεύθυνση της ανοικοδόμησης της χώρας και ταυτόχρονα τα σχέδια αυτά δεν αποτελούν πια σημαντικά μεν αλλά μεμονωμένα έργα. Αντίθετα, εντασσόμενα σε μια τέτοια προοπτική, προβάλλουν το μέλλον της χώρας και του λαού με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε έργο να αποτελεί σκαλί για την επόμενη προσπάθεια σε ανώτερο επίπεδο. Ο Κιτσίκης βεβαίως θέτει ως προϋπόθεση όλης της προσπάθειας ανοικοδόμησης της χώρας την στήριξή της σε σοσιαλιστική κοινωνική οργάνωση, όπως σημειώνει στο άρθρο του στο πρώτο τεύχος του Αντέου. Επιπλέον, η επιστημονική προσφορά του Κιτσίκη συμπληρώνεται, θα το επαναλάβουμε, με την εκλαΐκευση των άρθρων του. Γραμμένα σε γλαφυρή γλώσσα, τα άρθρα αυτά διαπραγματεύονται σύνθετα τεχνικά προβλήματα, αλλά με τέτοιο τρόπο που τα κάνουν κατανοητά στον καθένα, ανοίγοντας έτσι δρόμους στη σκέψη αλλά και στη δράση.